Ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως από τα όσα έγιναν σήμερα και στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Μπήκε στην Ολομέλεια για συζήτηση το περιβόητο πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί το βράδυ της Δευτέρας. Είχαμε μεγάλη συγκέντρωση, απεργιακές κινητοποίησεις και συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ. Η συγκέντρωση ήταν πραγματικά ογκώδης. Στο τέλος της, όχι μέλη του ΠΑΜΕ, αλλά άλλες ομάδες επιχείρησαν να μπουν μέσα στη Βουλή από την πλευρά του άγνωστου στρατιώτη και είχαμε συμπλοκές με την αστυνομία. Είναι η στιγμή που μέλη φοιτητικών συλλόγων και κομμάτων της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και όχι του ΠΑΜΕ επιχειρούν να εισβάλλουν στο προάβλιο της Βουλής. Με κοντάρια στα χέρια, νεαροί επιτίθενται στους αστυνομικούς που έχουν φράξει το δρόμο. Οι αστυνομικοί αμήνονται με τις ασπίδες τους και απαντούν με τα γκλόμπ. Ένας διαδηλωτής αρπάζει την ασπίδα αστυνομικού, ενώ άλλοι χτυπούν με μανία τον έστολο που έχει πέσει στα σκαλιά. Τότε οι αστυνομικοί αποθούν τους διαδηλωτές κάνοντας χρήση χημικών. Η ένταση σημειώθηκε στο τέλος της πορείας που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ προς τη Βουλή ως διαμαρτυρία για την κατάθεση και συζήτηση του πολυνομοσχεδίου των 1.300 σελίδων στο Κοινοβούλιο. Έσπειραν ανέμους, θα θερήσουν θύελες. Και η τροπολογία, ο νόμος για την κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος στην απεργία και οι πληστηριασμοί ακόμα και πρώτης κατοικίας και όλα τα άλλα αντεργατικά μέτρα που περιέχονται σε αυτό το αισχρό πολυνομοσχέδιο θα μείνουν όλα ανενεργά. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις και τα συλλαλητήρια θα κορυφωθούν τη Δευτέρα, οπότε θα ψηφιστεί το επίμαχο πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα θα μείνουν ακινητοποιημένα λεωφορεία, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, μετρό, τρόλεϊ, ενώ καμιά πτήση δεν θα γίνει από και προς το Ελευθέριος Βενιζέλος από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3, γιατί πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Δεν αποκλείεται στις κινητοποιήσεις να προσθεθούν και εργαζόμενοι άλλων κλάδων. Την ίδια ώρα στη Βουλή συνεχίζεται η σε χαμηλούς τόνους και μάλλον απρόθυμη αντιπαράθεση για το πολυνομοσχέδιο. Τα αίματα άναψαν μόνο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δήμας αποκάλυψε την ύπαρξη επιστολής βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία εξέφραζε τη διαφωνία για την περικοπή των επιδομάτων. Καταργείται επί της ουσίας η δυνατότητα λήψης των πολυτεχνικών και τριτεχνικών επιδομάτων για μεγάλη μερίδα οικογενειών. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει μην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που υποθέτω δεν θα ψηφίσει αυτή τη διάταξη και καταθέτω και την επιστολή στα πρακτικά. Όπως αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, συγγραφέας της επιστολής ήταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Γενιά, η οποία έσπευσε όμως να δηλώσει πως θα υπερψηφίσει το πολυνομοσχέδιο συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στους πολυτεχνούς. Ταυτόχρονα αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις του πρώην πλέον επικεφαλής του Eurogroup Γιαρούν Ντάισελμπλουμ για την ταραχώδη συνεργασία του με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Σε διάλεξή του στο London School of Economics το βράδυ της Πέμπτης, ο Ολλανδός πολιτικός παραδέχτηκε εμέσως πλην σαφώς πως ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Μετά από τη σύνοδο, τηλεφώνησα στον Αλέξη Τσίπρα και του εξήγησα πως είχε η κατάσταση μεταξύ των Υπουργών και του Υπουργού του, ότι δεν έβλεπα πως μπορούσα να περάσω μια συμφωνία και να πετύχω ένα συμβιβασμό, και τον παρακάλεσε να εξετάσει αυτό το θέμα. Και το εξέτασε. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γιάννη Βαρουφάκη. Ο αποχωρών, μετά την απόλυσή του από τους Ολλανδούς, υπάλληλος του κ. Σόιμπλε, έδωσε εύσημα στις μαζορέτες του αφεντικού του για το πραξικόπημα εναντίον της ελληνικής άνοιξης. Ο κ. Ντάισελμπλουμ σημείωσε ακόμη πως ο Πρωθυπουργός μαζί με τον νυν Υπουργό Οικονομικών, ειδικά μετά την κρίση του 2015, είναι πολύ αφοσιωμένοι στο να ξαναφέρουν την Ελλάδα στην καρδιά της Ευρωζώνης. Ενώ παραδέχτηκε πως πολλά από τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα ήταν ακραία. Ο Βασίλης Σεκούρας είναι εδώ και καλησπέρα, Βασίλη. Ο Ντάισελμπλουμ ανακαλύπτει ότι μας έχουν βάλει, λέει, σκληρά, πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Οκ,
να τα αφαιρέσουμε τότε, αν είναι τόσο σκληρά. Και προφανώς είναι αυτά που καταστρέφουν με τους φόρους την ελληνική οικονομία. Τώρα, έχουμε πληστηριασμούς. Πριν από λίγο πήγε η τροπολογία, Βασίλη. Πριν από ελάχιστα λεφτά, αυτό που περιμέναμε εδώ και μέρες, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για χρέη προς το δημόσιο από την Πρωτομαγιά. Αυτό λέει λοιπόν η τροπολογία που κάθεται πριν από λίγο και πάνω. Από τα 500 ευρώ και πάνω, λοιπόν, από Πρωτομαγιά θα έχουμε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για χρέη και στο δημόσιο. Η τιμή πρώτης προσφοράς θα είναι η εμπορική αξία του ακινήτου και έχουμε δύο αλλαγές. Η μία αλλαγή είναι για τα ακίνητα. Η ανακοίνωση του πληστηριασμού θα γίνεται 40 μέρες πριν. 40 μέρες πριν τον πληστηριασμό. Σήμερα είναι 20 μέρες. Και για τις κινητές αξίες όπως τα αυτοκίνητα, πάλι 40 μέρες θα είναι η κοινοποίηση από 3 μέρες που είναι σήμερα. Θα μπορείτε να χάσετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, το οικόπεδο για χρέη και προς το δημόσιο από 500 ευρώ και πάνω. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί από την πλευρά του δημοσίου. Βεβαίως δεν έχουμε και τον νόμο να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Αλλά ο νόμος ψηφίζεται. Άρα λοιπόν υπάρχει από 1η Μαΐου η δυνατότητα με ηλεκτρονικό πληστηριασμό να έχουμε εκποίηση ακινήτου για 500 ευρώ χρέη προς το δημόσιο. Να κλείσουμε αυτό τον κύκλο βλέποντας τα πλάνα με όσα έγιναν το πρωί από ομάδες, όχι του ΠΑΜΕ, η πορεία του ΠΑΜΕ είχε ολοκληρωθεί, το είπαμε αρκετές φορές, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το διευκρινίσουμε γιατί πάντα οι κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ είναι και ογκώδεις και εξαιρετικά καλά περιφρουρημένες. Να σημειώσω πάντως ότι είναι και πάρα πολύ άσχημη η στάση ορισμένων από τους διαδηλωτές που προκαλούν τα επεισόδια. Επιχειρούν να μπουν στη Βουλή και οι αστυνομικοί τους αποτρέπουν. Και αλίμονο αν δεν το έκαναν. Ο ναός της δημοκρατίας που μέσα γίνεται μια συζήτηση. Θα δείτε ότι πέφτει ένας αστυνομικός κάτω και τον χτυπάνε από πάνω με έναν τρόπο ο οποίος είναι σοκαριστικός. Το λέω για να μην βλέπουμε μόνο την πλευρά των διαδηλωτών, να βλέπουμε και των αστυνομικών. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Μου κάνει εντύπωση και η στάση των συναδέλφων του αστυνομικού. Κανονικά θα έπρεπε να σπεύσουν αμέσως για να τον βοηθήσουν. Ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, και πηγαίνουμε στα.